σε σχέση με το κάθεσμα και αμέσως δώσω το λόγο στην Κλεοπάτρα. Υπάρχει περίπτωση, επειδή εσείς γνωρίζετε όλα τα τεχνικά θέματα, υπάρχει περίπτωση με τη σφοδρότητα του χτυπήματος τα καθίσματα να έχουν μετακινηθεί? Η απάντηση είναι ότι εφόσον τα καθίσματα δεν έχουν αποκολληθεί από τη θέση τους και δεν είχαν αποκολληθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν μετακινηθεί τα καθίσματα, διότι τα καθίσματα λειτουργούν ηλεκτρικά, έχουν μοτέρ και λειτουργούν ηλεκτρικά, έχουν τρεις μνήμες απάνω, θέσεις οδηγού ή οποιοδήποτε άλλου κάνει χρήση του οχήματος. Άρα δεν μπορεί να τα είχε πειράξει και κάποιος από μετά σύγκουση, το δυστύχημα, κύριε Δέδε. Αυτό μας λέτε, αφού είναι ηλεκτρονικά, δεν μπορεί να τα πείραξε και κάποιος μετά. Μετά το δυστύχημα δεν μπορεί κανένας να τα έχει πειράξει, διότι με το που έγινε το δυστύχημα και ήρθε κατευθείαν εκεί η πυροσβεστική, η πρώτη δουλειά η οποία έκανε ήταν να αποκόψει την κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και καλά έκανε για περίπτωση για να μην πάρει φωτιά το αυτοκίνητο και κατά συνέπεια πάβουνε να λειτουργούν όλα τα συστήματα. Άρα δεν μπορεί κανένας πλέον να παρέμβει στο να μετακινήσει τα καθίσματα. Κύριε Δέδε, να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είπατε ότι τα καθίσματα αυτά έχουν μνήμες. Τώρα μπορεί να είναι και αφελής η ερώτηση, επειδή δεν ξέρω από όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα. Μπορεί να φανεί στην εξέταση, στην τεχνική εξέταση που κάνατε, αν έχει μετακινηθεί το κάθισμα του οδηγού πριν το δυστύχημα? Δηλαδή, λέω ένα παράδειγμα. Κάθομαι εγώ που είμαι κοντή, αλλά μετά κατεβαίνω και θέλει να κάτσει ο Γιάννης που είναι πιο ψηλός, οπότε μετακινεί ηλεκτρονικά το κάθισμα. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα να δείτε αν από κάποια συγκεκριμένη ώρα και μετά έγινε αλλαγή? Να σας απαντήσω. Το συγκεκριμένο όχημα, όπως σας είπα, διαθέτει μνήμες στα καθίσματα. Γι' αυτό ρωτάω. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε χρήστης μπορεί να μετακινήσει το αυτοκίνητο ή να βάλει καινούργια μνήμη ή να το μετακινήσει χωρίς να έχει κάνει, δηλαδή χωρίς να το έχει καταχωρήσει στη μνήμη, να το έχει καταχωρήσει στη μνήμη και να είναι μια μόνιμη θέση. Κατά συνέπεια δεν μπορείς και δεν φαίνεται από οποιοδήποτε σημείο, δεν μπορείς να διαπιστώσεις εάν έχει γίνει μετακίνηση του καθίσματος πρώτερα ή ήταν σε αυτή τη θέση νωρίτερο. Άρα λοιπόν η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ότι το συγκεκριμένο κάθισμα βρέθηκε σε αυτή τη θέση και δεν μπορεί να διαπιστωθεί εάν το συγκεκριμένο κάθισμα υπήρχε, ήταν σε πρώτερο χρόνο σε διαφορετική θέση, διότι το μόνο το οποίο καταγράφει ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου είναι βλάβες οι οποίες μπορούν να προκύψουν σε οποιοδήποτε σύστημα, μεταξύ των οποίων και στα καθίσματα. Από την εξέταση που κάνατε εσείς στο αυτοκίνητο, νομίζω ότι αυτό μπορείτε να μας το πείτε, βλέποντας τη θέση του καθίσματος του οδηγού. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να κουμπάνε στο τιμόνι. Πιστεύετε ότι ο ένας σωματώδης τύπος, όπως ήταν ο Παντελής Παντελίδης, χωρούσε? Αν μπορείτε να μας το πείτε. Εγώ θεωρώ ότι η θέση του καθίσματος σε σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αυτής της σωματοδομής όπως ήταν ο Παντελής, έπρεπε φυσιολογικά να βρίσκεται πιο πίσω. Δηλαδή τουλάχιστον στο ίδιο ύψος με το κάθισμα του συνοδηγού. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Φαντάζομαι ότι εάν και εφόσον λειτουργούσαν τα ηλεκτρονικά του μετά, αν πατούσε στη μνήμη, θα επέστρεφε, αν δούλευαν θα επέστρεφε το κάθισμα στην κανονική του θέση, οπότε θα ήταν σαφές. Υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο από τη δική σας γνωμάτευση που συνηγορεί σε αυτό, ότι ο Παντελής μπορεί και να μην οδηγούσε το αυτοκίνητο? Από τη δική μου ανάλυση, επειδή όπως σας είπα εγώ είμαι τεχνικός, δεν είμαι ούτε ιατροδικαστής ούτε εξεταστής DNA, από τη δική μου ανάλυση προέκυψαν στοιχεία τα οποία είναι τεχνικά. Και τα στοιχεία τα τεχνικά αυτά τα παρέδωσα στον δικηγόρο της οικογένειας. Δηλαδή αποστάσεις καθισμάτων, ζώνες ασφαλείας, ζημιές του οχήματος
και θέσεις από τις οποίες έχουν βγει οι μπάρες και όλα αυτά τα πράγματα. Κατά συνέπεια δεν μπήκα εγώ στο κομμάτι της διερεύνησης του οδηγού, mm-hmm. ποιος ήταν, διότι όπως σας είπα και από την αρχή, ναι. είναι εκτός επιστημονικού μου ενδιαφέροντος και δεν μπορούσα να αφαιρετήσω και να κάνω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Κύριε Δεδέ, τώρα προσπαθώ λίγο να φέρω στο μυαλό μου τη μνήμη, ο αερόσακος του τιμονιού είχε ανοίξει. Ο αερόσακος του τιμονιού δεν είχε ανοίξει. Δεν είχε ανοίξει ο αερόσακος. Ούτε ο αερόσακος του συνοδηγού είχε ανοίξει. Και πώς εξηγείται αυτό? Υπήρχε κάποια βλάβη ή είχαν απενεργοποιηθεί? Εξηγείται από το γεγονός ότι το αυτοκίνητο δεν είχε τέτοια ταχύτητα η οποία να προκαλέσει αντίστοιχη υποχώρηση του αμαξώματος και κατά συνέπεια να έχουμε ενεργοποίηση του αερόσακου λόγω της υποχώρησης από τον αισθητήρα. Νομίζω επίσης δεν είχε γραφτεί ότι έτρεχε με 180 εάν χιλιόμετρα. Το αυτοκίνητο... Δεύτερος, είχε πει ότι σε 75, είχατε πει αν δεν κάνω λάθος, παρελθοντικά είχε δηλώσει, κύριε Δέδε, ότι με 75 χιλιόμετρα έτρεχε το αυτοκίνητο, έτσι δεν είναι, περίπου. Και είχατε πει ότι δεν μπορεί ένα αυτοκίνητο να έχει ταχύτητα 120 χιλιόμετρων. Θα υπήρχε ανατροπή, θα είχε πέσει στο δρόμο. Αυτό δεν έχετε πει? Ανατροπή υπήρξε. Να πέσει η Η ταχύτητα τη στιγμή της πρόσκλησης. Εγώ αυτό το έχω πει από την αρχή, από την πρώτη μέρα που πήγα στον τόπο.